Τεύχος 82, διηγήσεις γερόντων. Συνέβη το έτος 1924 στους Μήλους Καρίστου. Ο πατήρ Νικόλαος Καλισκάμης, 78 ετών, εφημέριος του Ιερού Ναού Ευαγγελίστριας Καραβά, μας διηγήθηκε τα εξής. Αυτό φυσικά που διαβάζουμε εδώ, κοιμήθηκε γύρω στο 90 και το γύρω στο 90 ετών, ήταν γύρω στο 1976 με 78. Όταν το 1946 χειροτονήθηκα ιερέας από τον αείμνηστο αρχιεπίσκοπό μας πρώην Φλωρίνης Χρυσόστομο, διοργίστηκα εφημέριο στην Κάριστο Ευβίας. Λειτουργούσα στο ναό της Αγίας Μαύρας, όπου εκκλησιάζονται οι βούχοι Καρίστου, Μήλων και Αετού. Από τους εκεί πιστούς που ούτε για μία μέρα δεν δέχτηκαν την καινοτομία του νέου ημερολογίου, πληροφορήθηκαν ότι ο Άγιος Θεός επέτρεψε να ζήσουν πολλά θαυμάσια προς ενίσχυση και στερέωσή τους στην πατρόα πίστη. Εγνώρισε μια γειτόνισσα από το χωριό Μήλους, μία ώρα δρόμος πάνω από την Κάριστο, την αείμνηστο Όλγα Ρογκά, αιωνία της Ιμνήμη. Αυτή μου ειδηγήθηκε όσα θα σας πω και τα οποία γνωρίζουν όλοι στην περιοχή. Όταν ο Μητροπολίτης Χρυσόστομος αποφάσισε να αλλάξει το πατροπαράδειτο εορτολόγιο με το παπικό, έστειλε σχετική κύκλιο σε όλους τους ναούς για να διαβάσουν και να γνωρίσουν όλοι οι χριστιανοί την αλλαγή. Στους Μήλους Καρίστου την εγκύκλιο διάβασε τότε ο εφημέριος του ναού Παπαγιάννης την Κυριακή 10 Μαρτίου 1924, την οποία όμως μετέβαλαν στις 23 Μαρτίου. Μετά από δύο ημέρες, μας αναφέρει εδώ η εγκύκλιος αυτή, φέρει αριθμό 430 της 1ης Μαρτίου 1924 και δημοσιεύτηκε από το όργανο της Αρχιεπισκοπικής Εκκλησία στις 8 Μαρτίου 1924. Σε πολλούς ναούς την Κυριακή αυτή διαβάστηκαν από τους ψάλτες τα συναξάρια 13 ημερών που πηδούσαν. Αλυσμόνητο παρέμεινε αυτό που κατά την απόλυση της λειτουργίας είπε την Κυριακή αυτή ο ήμνηστος επίσκοπος Κυκλάδων και Γερμανός εφημέριος τότε του Ιερού Ναού Αγίου Αλεξάνδρου Παλαιού Φαρίου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατέρων Ιακήμ και Άννης και των 13 ημερών όν και τη μνήμη επιτελούμε. Πω παρατυπίες. Και είπε να γιορτάσουν, λέει, τον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου μετά 13 μέρες. Οι χωρικοί που βρέθηκαν την Κυριακή αυτή στο νεότιο τιμή προδρόμου στους Μήλους, σταυροκοπήθηκαν και ψηφίσαν μεταξύ τους. Να που ήρθαν και τα χρόνια που ο Παπουλάκος έλεγε ότι θα μας φραγκέψουν. Ο Παπαγιάννης δεν αρκέστηκε να διαβάσει την εγκύκλιο, αλλά διαταγμένος να φαίνεται από το δεσπότη, συνέστη με αυτηρότητα στους σπίτους τους να μην λείψει κανείς την ερχόμενη Τρίτη και που θα πανηγύριζαν τον Ευαγγελισμό με το νέο ημερολόγιο. Τόνισε ιδιαίτερα και το περί υπακοής καθήκον των πιστών της αποφάσεις των αρχιερέων. Τελείωσε η λειτουργία και οι πιστοί έφυγαν με βαριά καρδιά για τα σπίτια τους. Τη Δευτέρα το απόγευμα, παραμονή του Ευαγγελισμού, η γυναίκα του Προέδρου Όλγα Ρογκά έστειλε το 8χρονο αγόρι της να πάει να αλλάξει θέση στη βοσχή την κατσίκα τους που ήταν δεμένη λίγο πιο πάνω από το χωριό. Ανεβαίνοντας το παιδί πέρασε από το ξοκλή της Αγίας Παρασκευής και εκεί κοντοστάθηκε. Γιατί δεν είναι γνωστό λευκογένειο ιερέα, έναν άγνωστο λευκογένειο ιερέα να τον καλεί κοντά του. Πλησίασε και σκίστηκε να το χειλί στο χέρι. «Πιανού είσαι μικρέ μου?» τον ρώτησε ο άγνωστος ιερέας. «Του Νίκου του Ρογκά, παππούλη, να πει στον πατέρα σου να μην πάει αύριο στην εκκλησία γιατί δεν είναι το Ευαγγελισμό. Αν όμως πάει ο αδελφός σου, ο στρατιώτης, θα βρεθεί σε μεγάλο κίνδυνο». «Καλά, παππούλη, σαν πάω θα του το πω». Ο μικρός, σαν έφτιαξε την κατσίκα, έφυγε τρέχοντας για το σπίτι του εκεί, λαχανιασμένος, τα είπε στη μητέρα του που μαζί ξανανέβηκαν αμέσως στο εξοπλίσιο της Αγίας Παρασκευής. Αλλά τον άγνωστο ιερέα δεν τον βρήκαν. Το βράδυ, σαν γύρισε από το χωράφι ο Νίκος Ρογκάς, έμαθα από τη γυναίκα του και το γιο του για τον άγνωστο ιερέα και το μήνυμά του. Φοβήθηκαν και αντί για το πρωί-πρωί να πάνε με τους άλλους χωρικούς στο ναό, πήγαν για ξύλα, δίνοντας πίστη στα λόγια του άγνωστου ιερέα ότι δεν ήταν η εορτή του Ευαγγελισμού. Το έμαθε ο Παπαγιάννης και του τύχησε πολύ που ο πρόεδρος δεν δέχτηκε την αλλαγή του ημερολογίου. Το βράδυ, μάλιστα, πήγε στο καφενείο που μαζεύονταν όλοι οι χωρικοί και εκεί μπροστά σε όλους τον έλεγξε που δεν έκαμε υπακοή στην απόφαση της Εκκλησίας, αλλά πίστευε στα παραμύθια του παιδιού του. «Παπά μου, το παιδί μου δεν είναι κανένα μωρό. Τον ιερέα τον είδε και μίλησε μαζί του. Μην ξεχνάς
ότι εσύ από χρόνια μας έλεγες για τον Παπουλάκο και τα λεγόμενά του, ότι θα έρθει η μέρα που θα μας φραγκέψουν. Η ορθόδοξη αυτή η στάση του Μακαρίτη Νίκου Ρογκά έσπηρε την αμφιβολία στους χωριανούς του και πολλοί πέταξαν τα ψάρια που είχαν μαγειρέψει και την εορτή και δεν κατέλησαν την νηστεία. Πέρασαν μερικές ημέρες και η οικογένεια Ρογκά έλαβε γράμμα από το γιο του στο Γιώργο το στρατιώτη που τους έγραφε. «Σεβαστοί μου γονείς, μάθετε ότι χθες που γιορτάσαμε την εθνική μας γιορτή με το νέο ημερολόγιο, μία δέσποτη σφαίρα με χτύπησε στην παλάμη χωρίς να μου σπάσει κανένα κόκαλο. Όλοι εδώ με διαβεβαίωσαν ότι ήταν θαύμα και σώθηκαν και ότι είχα Άγιο. Τώρα είμαι καλά». Με το γράμμα στο χέρι βγήκαν και διαλάλησαν σε όλους τους χωριανούς τους και έλεγαν και ξανάλεγαν «Για να ακούσουμε τον άγνωστο ιερέα, ο Θεός έσωσε το παιδί μας». Το έμαθε και ο Παπαγιάννης και έχασε τη μιλιά του. Ισοδικαιολογήθηκε και ότι έχουν δίκιο, ότι ασόψονται οι αίτιοι και ότι αυτός δεν μπορεί να κάνει αλλιώς για να μην χάσει το ψωμί του. Συνέχισε αδιόρθωτος να λειτουργεί με το νέο ημερολόγιο και ακόμη να φοβερίζει τους χριστιανούς που ακολουθούσαν το Πάτριο. Όχι όμως για πολύ καιρό, γιατί στο χρόνο πάνω, φεύγοντας από το πανηγύρι του λαού, του ναού με το νέο ημερολόγιο, γλίστησε στο γεφύρι και έπεσε στο νερό και πνίγηκε. Ο ιερός Αγώνας, στον αετό της Καρίστου την ημέρα της γιορτής του προφήτη Ηλία, το έτος 1925. Στον αετό της Καρίστου μας διηγήθηκαν τα εξής. Λίγα χρόνια μετά την αλλαγή του Ιπατρίου Ορτολογίου με το Παπικό, ο Ευάγγελος Μακρύς από τον αετό της Καρίστου με το γιο του τον Χρήστο ετοιμάστηκαν την ημέρα της μνήμης του Αγίου Προφήτη Ηλία να ανέβουν στο βουνό για ξύλα. Το χωριό τότε, όπως σήμερα, ήταν διαιρεμένο σε νεοημερολογίτες και παλαιομερολογίτες. Η γυναίκα του γέρο Μακρύ ακολουθούσε χωριστά από τον άντρα της, το Πάτριο Ορτολογίο, και εκκλησιαζόταν στην Αγία Μαύρα. «Μην πας άντρα μου, τέτοια μέρα που είναι σήμερα για ξύλα, τον παρακαλούσε». Αλλά ο γέρο Μακρύς, πού να ακούσει. Κουβάλισαν τα μουλάρια του και ανέβηκαν στις καστανιές στο βουνό. Όχι, εκεί έκοψαν ξύλα και κατά το μεσημέρι ετοιμάστηκαν να τα φορτώσουν. Ξαφνικά τότε βλέπουν μπροστά τους ένα λευκογένιο με ολόφωτο το γλυκό του πρόσωπο. «Τι κάνετε εκεί, παιδιά μου?» τους ρωτάμε αυστηρή φωνή. «Ξύλα κόψαμε, γέροντα, και τα φορτώνουμε για να φύγουμε», απέτησε ο γερομάτιος. «Μα μια τέτοια μέρα δουλεύουν?» τους ξαναρωτά ο γέροντας. «Και τι μέρα είναι σήμερα, γέροντα?» «Σήμερα, παιδάκι μου, είναι του προφήτη Ηλία». Και ξαφνικά χάθηκε από τα μάτια τους, όπως ξαφνικά είχε παρουσιαστεί. Τότε κατάλαβαν ότι ο γέροντας που είδαν και μίλησε μαζί του ήταν ο Άγιος Προφήτης Ηλίας. Θαύμα του Αγίου Προφήτη Ηλία που έχει σχέση με το παπικό ημερολόγιο έγινε στο Βελιγράδι της Σερβίας της Πατριαρχίας Ιεροσολύμων Παϊσίου 1643-1660. Το αναθυμοσιεύουμε όσο έχει. Ο Ουν Παΐσιος από Γιασίου ήλθεν εις Κωνσταντινούπολη ή τα εις Ανδριανούπολη, Φιλιππούπολη, Σόφιαν και Βελιγράδιον, ενώ όντως αυτού του Πατριάρχου Παϊσίου συνέβη γένεστε ταύτα τι γινή της Ορθόδοξος Λατινή διγινή, δε Λατινής υποβάλλουσα έφη, ότι δέκα παρήλθον ημέρα από εορτής του Ηλίου του Προφήτου και ούτως αμφότερε αλλήλας εφιλονίκου. Εάρα δέκα ημέρα, σήμερα 13, καλώς προσετέθησαν υπό των παπιστών και ήρξα τη Λατινή ζημούν και ότου θαύματος μετεβάλλετο εν τη σχεσή αυτής το φύραμα εις πέτρα ίον εστί το κυσίριον το κοινός λεγόμενον πουρί. Βλέπε εδώ σε Θεού Ιεροσολύμων βιβλίον Ιώτα Βήτα σελίς 1192 και Ιερό Πηδάλιο σελίς 72. Τραυματισμένοι λοιπόν γονάτισαν, έκαναν το σταυρό τους αφήνοντας τα ξύλα και τα ζώα τους και έφυγαν. Φτάνοντας στο χωριό διηγήθηκαν στους χωριανούς τι είδαν και άκουσαν. Από τότε ο Γερομακρύς και ο γιος του ακολούθησαν το Πάτριο Ορτολόγιο μέχρι το θάνατο τους και ποτέ δεν χάλασαν γιορτινή μέρα. Έβρισκαν δε πάντοτε την ευκαιρία να διηγούνται το τι είδαν και άκουσαν την ημέρα εκείνη, ώστε οι νεότεροι μέχρι σήμερα να γνωρίσουν.